η πρώτη ερώτηση έχει στο ιατρικό δελτίο, γιατί υπήρχε ένα συνάγερμο για τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Θα προπονηθεί σήμερα και πώς είναι? Θα προσπαθήσει να βγάλει ένα μέρος προπόνησης. Έχει αμυγδαλίτιδα, παίρνει αντιβίωση. Είναι όμως αμφίβολο αν θα παίξει αύριο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το πω δηλαδή με σιγουριά. Όσον αφορά το πέμπτο παιχνίδι, πώς προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός? Όπως και στα άλλα, βλέπουμε το προηγούμενο παιχνίδι, γίνονται κάποιες μικρές μετατροπές. Αναλύουμε στο τι. Συγγνώμη. Αναλύουμε σε ποια σημεία του παιχνιδιού πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Σε ποια σημεία πήγαμε καλά και να επιμείνουμε σε αυτό. Όπως κάνουν όλες οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο. Τα δύο μάτια της Τουρκίας μπορεί να πει κανείς ότι οι άμυνες ήταν συμπαγείς. Λιγότερο ή περισσότερο λάθη θα γίνουν παντού, αλλά μόνο και τα νούμερα αλλά και η εικόνα δείχνει μια συμπαγή εικόνα. Η επίθεση μάλλον χρήζει βελτιώσεως, αλλά πού θα λέγατε ότι χρήζει περισσότερο για να αυξήσει την παραγωγικότητα του Ολυμπιακού κοντά στα επίπεδα της regular season, έστω και να πλέον έχουμε διαφορετική υπόθεση? Κοιτάξτε, μέσα στην Ευρωλίγα υπάρχουν τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Η πρώτη είναι η regular season, η δεύτερη είναι τα playoffs και η τρίτη είναι το final four. Είναι τρεις τελείως διαφορετικές διοργανώσεις. Αν πιστεύει ο κόσμος ή οι αναλυτές ότι ο Ολυμπιακός θα σκοράρει 30 πόντους διαφορά στα παιχνίδια και ότι θα βάζει κατοστάρες σε παιχνίδια playoff, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα συμβεί αυτό και δεν μπορεί να συμβεί. Δεν συμβαίνει γιατί ο αντίπαλος μας είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν συμβαίνει γιατί το παιχνίδι έχει γίνει πάρα πολύ σκληρό. Στο τελευταίο μάτς θα έλεγα δε ότι ήταν παραπάνω σκληρό από το φυσιολογικό. Και γιατί φυσικά οι παίκτες έχουν διαφορετική πίεση από την πίεση που έχουν όλη τη χρονιά. Άρα λοιπόν έτσι είναι τα πράγματα. Τα play-off είναι μια ξεχωριστή σειρά, είτε είναι στο NBA, είτε είναι στην Ευρώπη, είτε είναι στο EuroCup, είτε στο FIBA Champions League. Είναι μια διαφορετική διαδικασία. Στην ουσία, εμείς αυτό που καταφέραμε όλη τη χρονιά είναι να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο δεν φαίνεται στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. Το πλεονέκτημα έδρας είναι στο πέμπτο. Τα πρώτα είναι 2-1, 2-2. Το πέμπτο όμως είναι αυτό που, για το οποίο έχεις παλέψει όλο τον χρόνο. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία μέσα στο γήπεδό μας, στο περιβάλλον μας, με τον κόσμο μας, να κάνουμε αυτό που θεωρούμε ότι μας αξίζει. Η ατμόσφαιρα θα είναι δύσκολη για τους αντιπάλους μας, όπως ήταν δύσκολη για μας εκεί. Όμως αυτό που εγώ μπορώ να μείνω, γιατί γενικά διακρίνω ένα μεγάλο σκεπτικισμό, είναι το εξής, να πω δύο πράγματα και το λέω και στην ομάδα μας. Τρία πράγματα. Ένα είναι ότι αυτό που θέλαμε να παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι εδώ, όπως το κάναμε πέρσι και με τη Μονακό, το έχουμε καταφέρει. Δεύτερον, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παλεύει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να πάει σε play-off είναι μια ευλογία, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουν καταφέρει οι παίκτες μας, κατά πρώτον και μεγαλύτερο ρόλο. Και αυτή τη στιγμή αυτό που το καταφέρουμε και το ζούμε είναι μια μεγάλη εμπειρία. Πώς να σας το πω, μια διαδικασία που όλους μας κάνει καλύτερους, όλοι θα έχουμε να αντιστοιμόμαστε. Αν καταφέρουμε και πάμε στο Final Four, φυσικά θα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Και τρίτον, ότι η ομάδα μας τώρα έχει καταφέρει πολύ σημαντικά πράγματα μέσα στη χρονιά. Φυσικά και θα κρυθούμε το αν δεν πάμε στο Final Four και είναι σημαντικό. Όμως, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παιχνίδι μπάσκετ. Στο παιχνίδι μπάσκετ, μια γαστρεντερίτιδα που λέει ο λόγος, μια κακή μέρα, ένα χαμένο σουτ. Γιατί, αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι, όλα πήγαν στην ουσία στη μια κατοχή, στη μια απόφαση τα υπόλοιπα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα που δεν ήταν για 8η στην κανονική περίοδο. Από συγκυρίες όμως τερμάτισε 8η. Αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη εμπειρία. Βλέπετε και στις άλλες σειρές τι γίνεται, με εξαίρεση το Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις. Τα παιχνίδια είναι αίμα και άμμος που λέμε, είναι φοβερά δύσκολα και ψυχοφόρο για τους παίκτες. Η ένταση που παίζονται τα παιχνίδια είναι πολύ μεγάλη, και η πνευματική και η σωματική. Αυτό που έχουμε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, είναι όμως να απολαύσουμε το παιχνίδι αύριο. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει, για μένα, αν με ρωτάτε, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι το είπα και στους παίκτες μας, ότι όλη η αθλητική κοινωνία στην Ελλάδα ασχολείται με αυτή τη σειρά, ασχολείται με τον Ολυμπιακό, ότι είχαμε 85.000 αιτήσεις, κάτι πρωτοφανές για μπάσκετ στην Ελλάδα, για να δουν το παιχνίδι. Νομίζω δείχνει ότι αυτή η ομάδα προκάλεσε αυτό το ενδιαφέρον με τον τρόπο που παίζει όλη τη χρονιά, με τη μαχητικότητά της και με το διακύβευμα που είναι να πάμε σε ένα δεύτερο Final Four. Αυτό είναι, υπάρχουν πολλά θετικά λοιπόν πράγματα. Εμείς πήγαμε στην Τουρκία να πάρουμε το πλεονέκτημα πίσω.
το καταφέραμε. Ακόμα και στο μάτς που είχαμε πολύ βασικούς παίκτες χαμηλά από στάνταρ τους επιθετικά, πάλι στην τελευταία κατοχή, τελευταίες δύο κατοχές, τρεις χάσαμε το μάτς. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πάμε με το σκεπτικό μας, να δούμε τι κάνουμε λάθος και τι κάνουμε καλά και να πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε. Έχετε παίξει τέσσερα παιχνίδια ήδη με το Φενέρ, άλλα δύο στην κανονική διάρκεια, άλλα δύο φιλικά. Μπορεί όμως έστω και σε τόσο μικρή απόκληση από το ένα μάτς στο άλλο να υπάρχουν προπονητικά τρίκ τα οποία δεν τα περιμένει ο ένας προπονητής ή ο άλλος? Όχι. Όχι. Και ακόμα και αν υπάρχει ένα play ή μια κίνηση που γίνεται, έχουμε μεγάλη εμπειρία και εμείς και οι άλλοι. Θέλω να πω που αμέσως το διαβάζουμε και λέμε τι προσαρμογή πρέπει να γίνει σε αυτό. Και μίλησες για τις 85.000 ετήσια εισιτήρια. Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση όταν το μάθατε αυτό? Γιατί πραγματικά ο κόσμος έδειξε ότι θέλει να δώσει πολύ προτερό παρόν στα αυριανά παιχνίδια. Πώς αλλιώς μπορώ να το σκεφτώ? Ξέρετε ότι από δύο χρόνια πριν που ήρθα, ήταν βέβαια και ο COVID στην αρχή. Ήταν η χρονιά του COVID. Σιγά σιγά η ομάδα έχτισε μια μεγάλη εμπιστοσύνη και μια σχέση με το φίλαθλο κοινό της ομάδας. Έφτασε στο σημείο να είναι πρώτο αθλητικό θέμα, ας πούμε, το Ολυμπιακός να παίζει στο μπάσκετ και όλα αυτά που καταφέραμε αυτή τη χρονιά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, το να πάμε στο Final Four θα είναι ένα επιστέγασμα ακόμα, μια μεγάλη επιτυχία και πρέπει να το χαρούμε αν γίνει. Αλλά η συνέχεια αυτής της ομάδας, το πώς παίζει όλη τη χρονιά, πώς έπαιζε όλη τη χρονιά φέτος, το τι έχει καταφέρει, για μένα είναι, αυτό είναι ένα, από την πλευρά μου, ένα προπονητικό έργο. Για τους παίκτες που είναι πιο σημαντικό, είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Δείχνει μια συνεκτικότητα, ένα τρόπο να παίζουν μαζί. Και επαναλαμβάνω, το ότι θα παίξουμε στο γήπεδό μας αυτό το μάτς είναι αυτό που εν πάση περιπτώσει θέλαμε. Αν δηλαδή μας ρωτάτε και στο καλοκαίρι, αν τι θέλουμε, θα θέλαμε αυτό να γίνει, να συμβεί. Να έχουμε την ευκαιρία ακόμα ένα Final Four να παίξουμε στο γήπεδό μας πέμπτο παιχνίδι. Είναι τέταρτο Game 5 στην καριέρα. 2013-2016 ναι. και πέρυσι. Ναι. Τι μαζεύει η εμπειρία από αυτό? Πώς διαφοροποιείται, γιατί αγωνιστικά προφανώς η συνήθεια είναι κάτι πολύ σημαντικό και επαναλαμβάνεται. Αλλά η ψυχολογική προσέγγιση, γιατί σας άκουσα όλο ήταν να αρχίσει αυτό, ότι γιατί σκέφτηκε το, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Ναι, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, ότι πρέπει να φανταστούμε. Καταρχήν πρέπει να δούμε ότι δεν έχουν συχνά ομάδες την ευκαιρία να παίζουν για Final Four. Είναι λίγες οι ευρωπαϊκές ομάδες που το καταφέρουν. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις ομάδων που. Ο Ολυμπιακός, το γεγονός ότι είναι σε αυτό το. Σημαίνει ότι εδώ, όταν έρχεσαι, θα παίξεις για αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε, 2-3 χρόνια πριν δεν ήταν έτσι για τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι, το έχω ξαναπεί, αλλά θυμάμαι ότι έλεγαν διάφοροι πολύ σημαντικοί δημοσιογράφοι στην Ελλάδα ότι έτσι όπως είναι οι επενδύσεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι όπως είναι το ελληνικό, η παραγωγή Ελλήνων παικτών, γιατί έτσι λεγότανε, δεν θα ξαναδούμε για πολλά χρόνια ομάδα στο Final Four δικιά μας. Λοιπόν, εμείς το κάναμε πέρυσι και πάμε να το ξανακάνουμε. Δηλαδή, τερματίσαμε δεύτερη πέρυσι στη regular season και πρώτη φέτος. Αυτό σημαίνει ότι κάτι, εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει πολύ καλά εδώ. Και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, λέω για τον οργανισμό ολόκληρο. Σε κάθε περίπτωση είναι ψυχοφθόρες οι σειρές αυτές. Έχουν, όπως σας είπα, μια διαφορετική διαδικασία από τη regular season. Όμως, αν ρωτάτε κάποιους που δεν συμμετέχουν σε αυτή, θα θέλαν όλοι να συμμετέχουν σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν ομάδες που δεν έχουν καταφέρει να μπουν στους 8, ομάδες που απέτυχαν, θα λέγανε τι ωραία να είμαστε εμείς στο κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ναι. Όλα αυτά που είπατε είναι σωστά. Η προσοχή που έχει φέρει ο Ολυμπιακός, το τι έχει καταφέρει μετά από χρόνια που δεν ήταν ακριβώς το πρόγραμμα να συμβεί κάτι τέτοιο. Αισθάνεστε ότι κινδυνεύει, ό,τι φτιάξατε, γιατί συμβαίνει αυτό, μπορεί να συμβεί. Ό,τι φτιάξατε, ό,τι όμορφο, όλη αυτή η διαδρομή θα σβηστεί σε ενδεχόμενο αποκλεισμό και πίεση. Προσθέτει αυτό πίεση, ότι πρέπει αυτό μπει... να δικαιωθεί από βάση αποτελέσματος. Ναι, πρέπει να γίνει αυτό. Θα γίνει κριτική όπως η κριτική γίνεται στον αθλητισμό. Παντού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, άμα ρωτήσετε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν αυτά που έχει κάνει ή κριτικάρουν τον Αντετοκούμπο, τον Γιάννη. Ή υπάρχουν άνθρωποι που κριτικάρουν τον LeBron James. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεχθείς κριτική. Είναι μέρος του αθλητισμού. Το θέμα είναι πόσο σε επηρεάζει, πόσο δεν σε επηρεάζει. Εγώ, αν θέλετε, από τη δική μου πλευρά, ήθελα να επιβάλλω έναν τρόπο παιχνιδιού σε αυτήν την ομάδα, να φτιάξω ένα. Τρόπο που η ομάδα αυτή θα παίζει, το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να μας οδηγήσει ψηλά. Μέχρι τώρα νομίζω έχει αποδειχθεί. Δηλαδή έχουμε φτάσει ψηλά. Έχουμε πάρει ό,τι εγχώριο τίτλο διεκδικήσαμε. Έχουμε κάνει
αυτά που έχουμε κάνει, δεν χρειάζεται να βλέπουμε τα γένια μας. Και επαναλαμβάνω, έχουμε την ευκαιρία να πάμε ξανά ένα Final Four. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Αλλά επαναλαμβάνω, παίζει και ο αντίπαλος. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Είναι πάρα πολύ έμπειρη. Χρησιμοποιεί γενικά τρίκ συνεχόμενα, λέγοντας ότι δεν είναι το φαβορί, ότι ξέρω εγώ. Αλλά όλοι ξέρετε ότι έχει μεγάλη εμπειρία και στον πάγκο της. Έχει μεγάλη εμπειρία και στους παίκτες που παίζουν μέσα. Έχει πολύ ταλέντο. Έχει μεγάλο βάθος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, προσέθεσε να παίξει τον Ντόρσε μέσα στη χρονιά, πριν δύο μήνες, ο οποίος βλέπετε τι κομβικό ρόλο πάει. Οπότε ξέρουμε και τα επικοινωνιακά προβλήματα, πώς το λένε, τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις από όλους τους προπονητές. Και ξέρουμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω γενικά να μην μακρηγορούμε. Αύριο είναι η μέρα της κρίσης. Θα παίξουμε με δύναμη, θα παίξουμε με ένταση. Θα το ευχαριστηθούμε. Θα έχουμε και στρες, όπως όλοι έχουν σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.